Συνεχίζοντας τον κύκλο επαφών του με δημάρχους του νομού Ροδόπης, ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρης Χαρίτου επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον δήμαρχο Κομωτινής κ. Ιωάννη Γκαράνη. Ο βουλευτής Ροδόπης αναφέρθηκε στις αρμοδιότητες αλλά και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για αξιοποίηση ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα τοπικά προβλήματα αλλά και οι ανάγκες των πολιτών, συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή προσπάθεια για τον τόπο μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για αυτήν την συνάντηση εργασίας που θα έχουμε. Ως γνωστό, οι Δήμοι έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στα τοπικά πράγματα, με αρμοδιότητες, με χρηματοδοτικά εργαλεία, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα τοπικά προβλήματα και τις ανάγκες των Δημοτών, με χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ανέφερα, έχουν την άσκηση κοινωνικής πολιτικής πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας και βέβαια έχουν συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια που πρέπει να έχει ο τόπος. Αυτόν τον σημαντικό ρόλο που ασκεί με υπευθυνότητα ο Δήμος Κομωτινής, βρίσκομαι σήμερα εδώ με τη νέα μου ιδιότητα για να συνδράμω στην προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε να υπάρξουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Γνωρίζω ότι έχει στη διάθεσή του ένα γενναίο χρηματοδοτικό εργαλείο, το Φιλόδημο, έργο της προηγούμενης κυβέρνησης, ύψους σχεδόν πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ, για έργα και στην αγροτική οδοποιία, στις παιδικές χαρές, στις επισκευές στα εκπαιδευτικά κτίρια, αλλά και για άλλα σημαντικά θέματα ίδρευσης και αποχέτευσης που αφορούν τον Δήμο. Όπως επίσης γνωρίζω ότι μετά από μια πολύ συστηματική προσπάθεια που έκανε τα προηγούμενα χρόνια και ο Δήμος Κομωτινής και η ΔΕΙΑΚ, έχουν αξιοποιηθεί χρηματοδοτικά εργαλεία. Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που εγκρίθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση με απόφασή της και για τον βιολογικό καθαρισμό στο Φανάρι αλλά και για την υδροδότηση από το φράγμα της Γρατινής. Ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε και από όσα γίνανε αλλά κυρίως αυτά που σκέφτεται το επόμενο διάστημα ο Δήμος Κομωτινής να προχωρήσει έτσι ώστε πράγματι να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα σημαντικά, πιστεύω, ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της πόλης. Γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα, κυρίως υποστελέχωσης, ελλείψεων που υπάρχουν σε προσωπικό, ελλείψεων σε προσωπικό που θα προκύψουν. Γι' αυτό είμαι εδώ και να τα συζητήσουμε όλα και θέλω ειλικρινά και πάλι να τον ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνάντηση και βέβαια να του ευχηθώ, επειδή είναι και νέο στο τιμόνι ενός μεγάλου Δήμου, καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στο έργο του. Εμείς είμαστε εδώ. Νομίζω ότι το μήνυμα που εξέπεψε και από την ΔΕΘ ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά ασφαλώς και πρέπει να διασφαλιστούν. Είναι ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία, είναι ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί, με τρόπο που πράγματι θα μπορέσει να θα δώσει τη δυνατότητα στους Δήμους να ανταποκριθούν στον πολύ σημαντικό ρόλο που έχουν. Προφανώς ήδη κάποια δείγματα πρώτα γραφής δεν είναι σωστή κατεύθυνση. Αναφέρομαι στις αλλαγές που ήδη κάνουν στο θεσμικό πλαίσιο, πράγμα το οποίο προφανώς δεν έχει καμία σχέση με τη λογική να παίρνεις προληπτικά μέτρα για έναν νόμο που από το προηγούμενο δεν είχε καν δοκιμαστεί, δεν είχε καν εφαρμοστεί για το αν μπορούσε ή όχι να αποδώσει σε ένα πνεύμα συνεννόησης, διαλόγου, συνεργασίας ανάμεσα σε όλα τα σχήματα που κινούνται στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, εμείς θα είμαστε εδώ με προσοχή, με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα και ευθύνη, έτσι ώστε όπου υπάρχουν ζητήματα που επιχειρείται ό,τι βήματα θετικά έχουν γίνει να ανατραπούν για να τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και ευθύνη. Εμείς να ευχαριστήσουμε και να καλωσορίσουμε τον βουλευτή της περιοχής μας, τον Τάκη τον Χαρίτο. Είναι μεγάλη μας τιμή
να επισκεφτεί το Δήμο μας και να ακούσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση και για τους υπόλοιπους βουλευτές. Θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στην αυτοδιοίκηση και κοντά στο Δήμο. Ο Δήμος Κομοτηνής έχει κάνει βήματα και άλματα τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να κάνει. Και θεωρώ ότι μαζί συνεργασία με τους βουλευτές της περιοχής θα πάμε το Δήμο ακόμα πιο μπροστά. Πολύ σημαντικό θέμα είναι η υποστελέχωση του Δήμου, η υποχρηματοδότηση του Δήμου και νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε για να δούμε ο Δήμος πώς θα μπορέσει να βοηθήσει και τους δημότες αλλά και την περιοχή να γίνει μια ελκυστική περιοχή, να γίνει ένας ελκυστικός Δήμος. Τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επίσκεψη.